η αναγέννηση πάλεψε στο Καφταντόγλιο κόντρα στον Ηρακλή, αλλά γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0 από την ανώτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι κοιτινόμοβοι στάθηκαν αρκετά καλά στο ανασταλτικό κομμάτι και έβαλαν δύσκολο στο πρωτοπόρο Γυραιό στο πρώτο μέρος, αλλά τα γρήγορα γκολ του Λουκίνα στις αρχές επανάληψης έδωσαν την νίκη στους γηπεδούχους. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαν σημαντικές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, με αποτέλεσμα να πάνε με λευκή ισοπαλία στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους όμως ο Γιάννης Λουκίνας άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό μετά από σέντρα του Ρουγκάλα. Η αναγέννηση είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει 3 λεπτά αργότερα, με τον Χουάντερσον όμως να απομακρύνει την μπάλα πρώτης γραμμής από το σούτ του Παπαργυρίου και την κόντρα σε αμυντικό του Ηρακλή. Στο 56ο λεπτό ο Λουκίνας πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και δεύτερο για την ομάδα του και έβαλε πολύ δύσκολα για την αναγέννηση, που όμως έψαξε τη μείωση του σκορ, αλλά ο Χουάντερσον σε δύο περιπτώσεις σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο τις προσπάθειες των κοιτινόμαυρων, κρατώντας το 2-0 για την ομάδα του. Πλέον στην αναγέννηση ξεχνούν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη και αφοσιώνονται αποκλειστικά στο μάτς που έρχεται και που χαρακτηρίζεται τελικώς για τη συμμετοχή στα play-out κοντά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.